Αγαπητοί μας νέοι, φοιτητές και εργαζόμενοι, εδώ αυτή η αίθουσα είναι αίθουσα που γίνονται θρησκευτικά μαθήματα και παραδόσεις, γίνονται κηρύγματα. Εάν λοιπόν κάποιος άθεος και άπιστος περάσει απ' έξω από την αίθουσα και μάθει ότι εδώ μαζευτήκανε νέοι για να ακούσουν για τη θρησκεία, θα απορρίσει και θα πει τι θέλουν οι νέοι σε μια θρησκευτική αίθουσα. Διότι στην εποχή που ζούμε θεωρείται ότι η θρησκεία και η νεότης είναι δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Ας θρησκεύουν οι νέοι, οι γέροντες, αλλά οι νέοι θεωρούν, επαναλαμβάνω, ότι νεότης και θρησκεία είναι ασυμβίβαστα. Αλλά εσείς απόψε με την παρουσία σας αποδεικνύεται ότι αυτές οι δύο έννοιες, αυτές οι δύο πραγματικότητες, νεότης και θρησκεία, δεν είναι ασυμβίβαστα και ότι μέσα στην καρδιά σας, μέσα στα νεανικά σας στήθη, υπάρχει η σπίθα, δεν έσβησε η σπίθα, η σπίθα της πίστεως. Όταν ήμουν νέος και περιόδευα τη Μακεδονία στα ψηλά βουνά της Πίνδου, είχα φτάσει σε ένα χωριό που το κρύο ήταν πολύ δρυμή, το θερμόμετρο ήταν κάτω από το μηδέν, κρυστάλλωσαν εκεί τα ποτάμια. Και εγώ πριόδευα την εποχή εκείνη, την περιοχή της Πίνδου, την ηρωική εποχή της Πίνδου. Και έφτασα απ' έξω από μια στάνη. Ένας τσοπάνος, από τους αγαθούς τσοπάνος που τρέχουν τα ευγενή βουνά της πατρίδος μας, με υπεδέχτηκε. Με έβλεπε που τορτούριζα. Πάω στην καλύβη του μέσα, φωτιά δεν είχε. Σώπα, λέει, σε λίγο θα έχουμε μια φωτιά θαυμάσια. Πήρε το ραβδί του, σκάλισε τη χοβόλη της τάχτη, βρήκε μια σπίθα και με τη σπίθα αυτή άναψε μια φωτιά και μαζέστανε όλους εκείνο το βράδυ στην ευλογημένη του καλύβα. Όπως λοιπόν ο τσοπάνος εκείνο, σκαλεύοντας τη στάχτη, βρήκε μια σπίθα και με τη σπίθα εκείνη έπιασε φωτιά και θέρμανε όλους μας, έτσι και εγώ απόψε θα προσπαθήσω να βρω τη σπίθα που έχετε όλοι κρυμμένη μες στην καρδιά σας, κάτω από την ασβόλη, κάτω από τη στάχτη των διαφόρων θεωριών και συστημάτων, και θα είμαι ευτυχής εάν αυτή η σπίθα απόψε ανάψει και γίνει μια φωτιά μεγάλη, μια φωτιά νεανική που να φωτίσει και τον εαυτό σας και την κοινωνία. Ζείτε σε μια εποχή, σε μια ηλικία που είναι η πιο ωραία ηλικία της ανθρωπίνης ζωής, αλλά είναι συγχρόνως και η πιο κρίσιμος. Ζείτε σε μια ηλικία που τρόπον την το αεροπλάνο σας συνεχώς απογειώνεται και πετάει, πετάει ψηλά, πολύ ψηλά ο νέος, σε έναν κόσμο ονείρων, σε έναν κόσμο φαντασιών, σε έναν κόσμο ωραίων ιδεών. Αλλά όσο και αν πετάξετε ψηλά και αστροναύτη ακόμα να γίνετε του πνεύματος, θα έρθει η ώρα που θα προσγειωθείτε,
θα έρθει η ώρα που το αεροπλάνο σας θα κατέλθει από τα ύψη αυτά της φαντασίας και του ονείρου και θα έρθει να προσγειωθεί σε μια σκυρά πραγματικότητα. Θυμηθείτε το αυτό. Τώρα είναι απογείωσης. Θα έρθει η προσγείωσης. Απογείωσης είναι η νεότης. Προσγείωσης είναι το γύρας και η ηλικία. Και η σκυρά πραγματικότητας. Είστε σε μια εποχή απογειώσεως. Πετάτε ψηλά όπως οι αστροναύτες και ακόμη ψηλότερα από τους αστροναύτες. Διότι δεν ανάγκη κανείς να γίνει αστροναύτης. Είναι και αστροναύτη του πνεύματος. Και οι αστροναύτη του πνεύματος έχουν μεγαλύτερα αξία από τους αστροναύτες της ύλης. Σας βλέπω σαν αστροναύτας που δεν σας αρέσει πια αυτή η μικρά σφαίρα της γης με όλα τα σαθλιότητας, αλλά πετάτε στα ύψη του ουρανού. Είστε ακόμα, για να φέρω μια άλλη εικόνα, ζείτε σε μια εποχή ζυμώσεων. Και όπως το κρασί που φέρνουν από το αμπέλι, δεν πίνεται, αλλά βράζει συνεχώς. Και δεν πίνετε το κρασί που βράζει, έτσι εσείς τώρα βράζετε. Το αίμα σας, οι φλέβες σας, το παν βράζει. Πρέπει να γίνει, να πάψει η ζύμωση. Και όταν πάψει η ζύμωση, τότε είμαι βέβαιος ότι θα γίνεται διαλεκτό κρασί της πατρίδος και της θρησκείας και της πίστεως μας. Βέβαια, μεταξύ μας εδώ που είστε όλοι, δεν είναι κανένας Τούρκος να πιστεύει το Κοράνιο, ούτε κανένας Εβραίος να πιστεύει στη θρησκεία τη δική του, ούτε κανένας Βουδιστής, ούτε θέλουν ούτε να πιστεύουν ένα κανένα παιδί μιας νέας θρησκείας, η οποία αρχίζει να εμφανίζεται στον κόσμο, τα παιδιά του Μω, τα παιδιά του Θεού. Είστε όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι ταυτότητές σας, τα ονόματά σας, η καταγωγή σας, οι γονείς σας, οι προγονείς σας, όλα μαρτυρούν ότι είστε Χριστιανοί, ότι ανήκετε στο χριστιανικό θρήσκευμα. Δεν πιστεύω να είναι μεταξύ σας ούτε ένας άθεος. Δεν πιστεύω άθεος να υπάρχει. Αλλά αν ποτέ συναντήσετε άθεο, δεν έχετε ανάγκη να του κάνετε πολλές ερωτήσεις. Ένα μόνο να του πείτε. Εάν με πείσεις ότι το ρολόγι που έχει στο χέρι σου εφύτρωσε έτσι στα χωράφια, τότε θα με πείσει και εμένα ότι ο κόσμος αυτός ολόκληρος, το σύμπαν, το υλικό και πνευματικό σύμπαν που λειτουργεί ως ρολόγιο ακριβίας, τότε θα με πείσεις ότι έτσι έγινε εξ αυτομάτου. Εάν το ρολόγιο προϋποθέτει ένα μηχανικό, ένα τεχνουργό, πολύ περισσότερο το σύμπαν ολόκληρος. Άθεοι δεν είστε. Έχετε όμως ερωτηματικά. Έχετε όμως αμφισβητήσεις, όπως όλοι οι νέοι της εποχής. Και οι αμφισβητήσεις σας ενισχύονται από τα βιβλία και τα περιοδικά, τα οποία εκδίδονται συνεχώς στην πατρίδα μας και τα οποία ζητούν να κλονίσουν την πίστη προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και υπάρχουν φυλάδια, δεν ξέρω αν πέσουν στα χέρια σας και βιβλία, που θέτουν πλέον ομός το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θέτουν το ερώτημα, εις την ακρότητά του το ερώτημα. Αλλά προτού να σας πω ποιο είναι το ερώτημα που θέτει η σύγχρονος απιστία για τον Χριστό, εις την ακρόριά της, εις τα άκρα της, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πόλεμος αυτός εναντίον του προσώπου του Χριστού δεν είναι ένας πόλεμος χθεσινός. Είναι ένας πόλεμος που άρχισε μόλις ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επάτησε επάνω στη φλούδα αυτή της γης. Ήταν νήπιο ο Χριστός, το πιο αθώο νήπιο του κόσμου, που δεν έβλαψε κανένα. Κι όμως μόλις άρχισε να αναπνέει εδώ στη γη, ένας Ηρώδης ακόνησε τα μαχαίρια του για να τον σφάξει και έσφαξε 14.000 νήπια. 40 ημερών νήπιο το πήρε στην αγκαλιά του η Παναγία και το έφερε εις τον ναό του Σολομώντος για να σαραντήσει
Και εκεί ένας ασπρομάλης γέρος το πήρε στην αγκαλιά του και είπε ένα λόγο προφητικό, ότι ούτως κείται εις τόσιν και ανάσιν πολλών, ότι θα είναι σημείον αντιλεγόμενον ο Χριστός. Δηλαδή άλλοι θα πιστέψουν και άλλοι δεν θα πιστέψουν. Και ότι θα αρχίσει ένας πόλεμος, ένας ιδεολογικός πόλεμος γύρω από τον Χριστό. Και πράγματι ο λόγος αυτός του πρεσβύτου Σιμεών εξακολουθεί να εκπληρώνεται. Γύρω από το πρόσωπο του Χριστού διεξάγεται ένας αγών, όπως είπε ο Γκέτε, η ιστορία της ανθρωπότητος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ιστορία μεταξύ πίστεως και απιστίας. Και τελικώς, παρόλα στα σφάσεις τα οποία θα διέλθει η ανθρωπότης, τελικώς η τελική νίκη ανήκει εις τον Χριστό. Ιδεολογικός λοιπόν πόλεμος. Εάν ανοίξουμε την ιστορία θα δούμε πολλά πρόσωπα, πολλούς συγγραφείς οι οποίοι αμφισβητούν την διδασκαλία του, αμφισβητούν ορισμένα θαύματά του, αμφισβητούν άλλες λεπτομέρειες της ζωής του. Αλλά μέσα στους 18 αιώνας, σημειώσατε το, ούτε ένας δεν παρουσιάστηκε να πει αυτό το οποίο λέγουν σήμερα μερικοί άπιστοι και άθεοι. 18 αιώνες περάσανε, κανείς δεν τόλμησε να πει εκείνο το οποίο είπε ο σύγχρονος σόφης της απιστίας και αθεΐας. Και ακριβώς διότι τέτοιο πράγμα οικούσε τον αιώνα μας, είναι ένα σημείο των καιρών, το θερό σημείο των καιρών. Και Άρη και Μακεδόνη και άπιστοι και όλων των ειδών κριτικοί συγγραφείς παρουσιάσαν, αλλά αυτό το οποίο ακούετε και γράφει στον αιώνα μας δεν ακούστηκε ποτέ άλλοτε. Τι, ότι ετέθη πλέον θέμα αμφισβητήσεως, όχι ενός μέρους διδασκαλίας του, όχι ενός μέρους των θαυμάτων του, όχι άλλα την ασημεία της ζωής του, αλλά ετέθη υπό αμφισβήτηση αυτό το ιστορικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τέθη το ερώτημα, υπάρχει Χριστός, υπάρχει Χριστός? Και απαντούν, δύο είναι απαντούν, είπα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μέσος με άλλη λύση δεν υφίσταται. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, τότε δεν πρέπει να ζούμε στο ψέμα. Δεν πρέπει. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν δεν υπάρχει και είναι απλώς πλάσμα φαντασίας, δημιούργημα φαντασίας, τότε να συνταχθούμε με την παράταξη αυτών και να τα γκρεμίσουμε όλα. Να μην είναι τίποτα με τη γη. Γιατί δεν πρέπει να ζούμε μέσα στο ψέμα. Ένα ψέμα ο Χριστός, ένα ψέμα τα Ευαγγέλια, ένα ψέμα ο Χριστιανισμός, ένα ψέμα όλη η θρησκεία. Δεν πρέπει ούτε δευτερόλεπτο να καθόμεθα μέσα σε ένα τέτοιο τεράστιο ψέμα. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε και εσείς οι νέοι ιδίως να αγωνιστούν να ξεριζωθεί αυτή η πλάνη και το παραμύθι αυτό και ο μύθος αυτός που η ευάσταξε 20 αιώνες. Εάν δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, ω, τότε. Δεύτε προστινήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο των αιώνων. Ιδού λοιπόν ότι στο θέμα αυτό πρέπει να τεθεί απάντηση. Και απαντώντες, στηριζόμενοι επάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα, όχι απλώς επάνω σε μύθους και φαντασίας, επάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα, απαντούμε ότι υπάρχει Χριστός. Ποιες είναι αποδείξεις μας? Στο δικαστήριο ζητούν αποδείξεις. Όταν υπάρχει μία αμφισβήτηση, παρουσιάζονται μάρτυρες. Έχουμε μάρτυρας. Λέει ο ένας, εγώ θέλω να έχω μάρτυρας έξω από το χριστιανισμό. Δεν με μου λέουν εμπιστοσύνη οι μάρτυρες του χριστιανισμού. Εγώ θέλω μαρτυρίας από τους Ιουδαίους, από τους Εθνικούς, από τους Ρωμαίους, από τους Έλληνας, από τους συγχρόνους της εποχής του Χριστού. Τι έχουμε να απαντήσουμε? Ομολογούμε ότι ολίγες είναι οι αποδείξεις του εθνικού κόσμου για τον Χριστό. Μα γιατί είναι λίγες? Λίγες όμως, αλλά αρκετές.
Είναι λίγες, γιατί στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα της ταχείας μεταδόσεως των ειδήσεων των γεγονότων. Σήμερα κάτι συμβαίνει στην Αμερική, στην Αυστραλία, και αμέσως ολόκληρος ο πλανήτης μας πληροφορεί το γεγονός αυτό, μικρό ή μεγάλο. Τότε δεν υπήρχαν ασύρματοι ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέσα μαζικής διαφωτίσεως ή μάλλον πλήσεως του εγκεφάλου. Δεν υπήρχαν τέτοια μέσα τότε. Αλλά και ένα άλλος λόγος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα για τον Χριστό από Ιουδαίους συγγραφείς και Έλληνας και Ρωμαίος, δια των λόγων ότι ο Χριστός κατήγετο κατά σάρκα από μια γωνιά της γης που εμισείτο και μέχρι σήμερα εμισείται, αλλά προπαντός στην εποχή του Χριστού ο Ιουδαίος εμισείτο, η Ιουδαϊκή φυλή εμισείτο και περιφρονείτο σφοδρός από όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Δεν ήθελα να κάνουν λόγο, όπως εμείς δεν κάνουμε λόγο για ένα πρόσωπο που μας μισεί και αποφεύγουμε το όνομά του, και όπως και μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα σιωπά. Αυτό λόγω χάρη τον κύριο να φέρω παράδειγμα. Παράδειγμα. Πέθανε στις ημέρες μας τον καιρό αυτό ένας μεγάλος αλτρουιστής του κόσμου, ένας από τους μεγαλύτερους αλτρουιστάς του κόσμου. Ο Φελερό, ο φίλος των λεπρών, που επέταξε σε όλη την Ιφίλιο και πήγε και εγκαλιάστηκε και εδώ και μέχρι Σπιναλόγκα. Μέχρι Σπιναλόγκα έφτασε. Και κοιμήθηκε μαζί με τους λεπρούς και έφαγε μαζί με τους λεπρούς και εισπάστη τους λεπρούς, ο φίλος των λεπρών, εικόν του Ιησού του Ναζωραίου, που άπλωσε τα χέρια του επάνω στην ανθρωπότητα. Φημερίδες μας, ούτε μία λέξη, ούτε μία. Άρα δεν υπάρχει φαλερό. Εάν κανείς την εποχή ύστερα από 100 χρόνια ερευνήσει εφημερίδες μας, εφημερίδες, και δει ότι δεν γράφεται τίποτε για το φαλερό, θα πει δεν υπάρχει φαλερό, είναι ορθόν το συμπέρασμα και η κρίση αυτή. Εν τούτης όμως, ενώ δεν γράφει για το φαλερό, γράφει για ασήμαντα πρόσωπα, μικρά και ασήμαντα πρόσωπα, τα οποία σήμερα φιγουράρουν στα στήλια των εφημερίδων, διότι έτυχε να έχουν χρυσά πόδια ή να έχουν χρυσή φωνή. Μόνο ότι ούτε τα πόδια ούτε η φωνή του Ράριγκος αποτελεί την αξιολόγηση του ανθρωπίνου όντως. Λοιπόν, η σιωπή αυτή δεν είναι απόδειξη σταθερά. Και θυμούμε προετών εδώ στην Αθήνα δύο πολιτικοί, ο ένας μισούσε τον άλλο, σφοδρός τον μισούσε, και όταν έμενε στα μπαλκόνια είχε τόσο μίσος επάνω του, τόσο μίσος ώστε δεν τον όμαζε με το όνομά του, αλλά τι έλεγε, ο λεγάμενος τον έλεγε, απέφυγε το όνομά του. Και έχω πήραν και ως επίσκοπος ότι ό,τι της μισή περιφρονεί δεν το αναφέρει, το αποφεύγει. Έχω πήρα πικράν ως επίσκοπος. Έρχονται ανδρόγυνα που ευρίσκονται εις διένεξη, εις διάσταση. Παρατηρώ, προσπαθώ να συμβιβάσω τον άντρα με τη γυναίκα, με όλα τα μέσα που διαθέτω, με τα όλα τα πνευματικά μέσα, και αγωνίζομαι να συμβιβάσω, που σήμερα τα διαζύγια έχουν αυξηθεί. Δυο πλουτίσανε στην Ελλάδα, ευλογημένη πατρίδα μας. Δυο επλούτησαν στην πατρίδα, αγαπητά μας παιδιά. Ο ένα είναι οι δικηγόροι από τα διαζύγια και άλλοι είναι οι γιατροί από τις εκτρώσεις. Φρικτό πράγμα. Σε κανένα κράτος των Βαλκανίων τόσα διαζύγια δεν εκλείονται, και σε ένα κράτος του κόσμου τόσες εκτρώσεις δεν συμβαίνουν όπως στην πατρίδα μας. Λοιπόν, προσπαθούν να τους συμβάσουν τα διεστάμενα ζευγάρια. Και τι ακούω από το στόμα της κυρίας, τι ακούω, δεν αφαιρεί το όνομα του συζύγου της. Δεν το λέει Γιώργο, δεν το λέει Νίκο, δεν το λέει Γιάννη, δεν το λέει τίποτα. Αυτός, αποφεύγει να φέρει το όνομά του. Λέω, δεν μου λες, κυρά μου, έτσι τον ονόμαζες τον άντρα σου στις πρώτες μέρες που τον ονόμαζε? Όχι, λέει, δέσποτα. Με έλεγε Γιωργάκη, με έλεγε Γιώργο, χαϊδευτικά, με όλα τα μέσα, έως τον τυλίξει στα δίχτυα της. Τώρα ούτε το όνομά του θέλει να ακούει. Αυτός. Αυτό το παράδειγμα του φολερό. Και από το άλλο παράδειγμα που σας ενέφερα, αντιλαμβάνεστε ψυχολογικώς ότι πάνω ότι μισεί ο άνθρωπος, οσοδήποτε μεγάλο και αν είναι, δεν τον αφαίρει. Είναι το λεγόμενο, αυτό λέγεται στην ιστορία, συνωμοσία, μια λέξη, συνωμοσία. Συνωμοσία, πώς λέγεται αυτό, συνωμοσία, σιωπή. Σε φωνεύει ο άλλος, σε εξοντώνει ο άλλος με τη σιωπή του.
Έτσι λοιπόν και στην εποχή του Χριστού, μολονότι ο Χριστός ή το σπουδαιότερο πρόσωπο της ιστορίας της εποχής εκείνης του κόσμου όλου, εν τούτης όμως δεν έχουμε αρκετάς πληροφορίες. Και όπως σας είπα ότι οι πληροφορίες αυτές είναι μικρές, έχουμε όμως πληροφορίες. Ποιες πληροφορίες? Προ 200 χρόνια στην Βιέννη, εδώ στη Βιέννη, ζούσε ένας Άγιος Επίσκοπος της Ελλάδος, συγγραφέας περιβόητος, Μητροπολίτης Μελέτιος λεγόταν Αθηνών. Δεν είχε τυπογραφείο η Ελλάδα, πού να αφήσουν οι Τουρκαλάδες τυπογραφείο, και πήγε στη Βιέννη και εξέδωκε την περίφημη ιστορία του, την εκκλησιαστική και ιστορική ιστορία του Μελετίου, γνωστή στους επιστημονικούς κόσμους η ιστορία του Μελετίου, που εκοπίασε 30 χρόνια για να συλλέξει τα ντοκουμέντα γύρω από την ιστορία αυτή. Τι δημοσίευσε αυτό στην ιστορία του? Μία επιστολή, ποια επιστολή? Του Ποντίου Πιλάτου! Του Ποντίου Πιλάτου! Την οποία έστειλε στη Ρώμη. Εδώ είναι αυτή η επιστολή. Δεν σας τη διαβάζω. Περιγράφει ο Πιλάτος με πολύ σημαντικά λόγια ότι πρώτη φορά στη ζωή του παρουσιάστηκε ενώπιον του και ούτως άνθρωπος, ο οποίος τον κατέκλυψε. Και εγώ μεν ήθελα να τον αθώσω, αλλά δυστυχώς επιέστη και κατεδίκασα αυτόν εις θάνατον. Μετανοώ και ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρωπότητα. Δεν αναφέρω όμως εγώ την επιστολή αυτή, την περιβόητη περιστολή του Πιλάτου προς τον Κέσσαρα της Ρώμης, διότι έχουν γερθεί αρκετή αμφιβολία και εγώ θέλω να πατώ επάνω σε ντοκουμέντα, σε ιστορικά ντοκουμέντα. Ας μην έχουμε λοιπόν υπόψη την επιστολή του Πιλάτου η οποία υπήρχε σε αρχαία κείμενα και ας ζητήσουμε άλλες αποδείξεις. Ποιος μαρτυρεί για τον Χριστό? Μαρτυρεί ένας Ρωμαίος ιστορικός που λέγεται Τάκητος, ο οποίος επέχει στην ιστορία του ρωμαϊκού έθνους την θέση του Ηροδότου, που είναι ό,τι είναι ο Ηροδότος για μας. Τι λέει αυτός? Ομολογεί για τον Χριστό ότι εμφανίστηκε κάτω στην Ιουδαία ένας άνθρωπος, αν πρέπει να λέγεται άνθρωπος, που κηρύττει τη θρησκεία και ότι έφτασε μέχρι τη Ρώμη και ότι εδώ στη Ρώμη, στις πτωχές συνοικίες της Ρώμης, παρουσιάζονται πολλοί που πιστεύουν στο όνομά του. Και ότι ο Νέρον κατηγόρησε τους χριστιανούς ότι αυτοί βάλαν τη φωτιά και κάψανε τη Ρώμη. Εκτός του Τακίτου έχουμε τη μαρτυρία του Σουετονίου, άλλο συγγραφέα συγχρόνου. Εκτός του Σουετονίου έχουμε τη μαρτυρία ενός Πλινίου, σπουδαιοτάτη μαρτυρία, ενός ο οποίος ήτανε έπαρχος στη Βυθινία, στον Πόντο, και έστελε επιστολή και ρωτούσε τον Κέσσαρα τι να κάνω με τους χριστιανούς που πληθύνονται συνεχώς εδώ εις τον Πόντο και στη Μικρά Ασία και έχουν ερημωθεί τα θυσιαστήρια των ειδώλων. Έχουμε ακόμα σπουδαιότερα μαρτυρία ενός Ιουδαίου, ο οποίος Ιουδαίος θεωρείται εθνικός συγγραφέας του Ιουδαϊκού έθνους και αυτός είναι ο Ιώσυφος. Ο Ιώσυφος με πολύ συμπάθεια περιγράφει τον Χριστό. Και έχουμε ακόμη μαρτυρία σπουδαιότερα, το Ταλμούδ. Ποιο είναι το Ταλμούδ? Είναι οι παραδόσεις του Ιουδαϊκού λαού. Εκεί μέσα στο μεγάλο βιβλίο, αυτό πολύ μεγάλο, γίνεται εκτεταμένος λόγος με τον Χριστό. Τον υβρίζουν οι Εβραίοι, πολλοί τον υβρίζουν. Αλλά μας δεν μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα η ύβριση. Δεν αμφισβητούν. Κανείς από αυτούς δεν λέει, δεν υπήρχε. Κανείς από αυτούς. Ούτε ο Τάκητος, ούτε ο Σεωτόνιος, ούτε ο Πλίνιος, ούτε ο Ιώσυπος, ούτε ο Ταλμούδ, ούτε κανείς άλλος από τους εχθρούς του χριστιανισμού έθεσε ποτέ υπό αμφισβήτηση των ιστορικών πρόσωπων του Χριστού. Και αυτός ακόμα Βολτέρος, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος άπιστος και ο πατριάρχης της απιστίας, είπε, έγραψε πολλά κατά του Χριστού και μάλιστα μέσα από την ψυχή του έβγαλε το βέλος, το αιχμηρόν βέλος. Τι είπε? Το περιβόητο, με συγχωρέσετε για τη φράση που ξεφράστηκε ο Βολτέρος για τον Χριστό και είπε: φωνεύσατε ο νέοι, φωνεύσατε ο νέοι της Γαλλίας, εξοντώσατε τον άτιμον. Ετόνισε να πάει να ονομάσει τον Χριστό άτιμον τόσο πολύ. Και προφήτευε ότι ύστερα από 50 χρόνια, χάρη στο κίνημα των νέων της Γαλλίας, οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από τα πολλά φρονήματα, δεν θα υπάρχει πλέον Χριστός, δεν θα ακούγεται πλέον Χριστός. Και πράσανε 50 χρόνια, και πράσανε 60 χρόνια, και πράσανε 70 χρόνια, και πράσανε 100 χρόνια, και το σπίτι
που εκάστο ο Βολτέρος και φώναζε «Φωνεύσε τον άτιμον», είναι σήμερα βιβλιοπωλείο που πωλείται η εγγραφή. «Ω Χριστέ, ω Χριστέ». Αλλά εκείνο το οποίο δεν τόλμησε ο Βολτέρος, δεν τόλμησαν οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού, δεν τόλμησε μακρά σειράν κριτικών και αντιχρίστων, ετολμήθη στον αιώνα μας. Και αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε μες στην Αθήνα ένα μεγάλο λεξικό που γράφει για όλα τα ιστορικά πρόσωπα. Τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα για τον Χριστό. Γράφει για τα χαλίκια, για τον διαμάντη δεν γράφει. Ιστορία των χαλικίων, ανθρώπων μικρών, δολοφόνων, απεσίων που έβαψαν τα χέρια του μες στο αίμα και μετοχήσαν την ανθρωπότητα ολόκληρο, η οποία κλαίει και θρυνεί επί των ρηπίων της. Αλλά για τον Χριστό που δεν μάτωσε, που δεν πάτησε μερμήγκη, τίποτα απολύτως, τον καταδικάζουν σε αφάνεια και φρονούν ότι υπήρξε πλάσμα της φαντασίας. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίας, συγχρόνως μαρτυρίας, αναφυσβητήτως μαρτυρίας, και δεν έχουμε καμία συγχρόνω μαρτυρία εναντίον της υπάρξεως του ιστορικού προσώπου του Χριστού. Αλλά εκτός όμως των μαρτυριών των συγχρόνων στο Χριστό, υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες. Ποιες είναι μαρτυρίες? Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί το θέμα είναι κάπως έτσι ιστορικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό. Και εγώ μ' αρέσει, συνηθισμένος στα χωριά πάνω στη Φλόρινα, δεν θα έχω τέτοια θέματα. Πάω στα χωριά εκεί πέρα, στους απλούς χωρικούς που κοντά στα σύνορα, κοντά στην Ουμανία, που έχουν τα προβλήματά τους. Σου μιλώ πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Και εσάς Ουγγάρια, ρουφούνε το νερό της δασκαλίας του Χριστού. Εδώ θέλουμε κάπως να συνημερώσουμε επάνω στην τεραστία αυτή συνωμοσία, η οποία ενεργείται εναντίον του ονόματος του Κυρίου μόνος του Χριστού, διότι αργά ή γρήγορα θα ακούσετε από στόματα διαφόρων διδασκάλων και καθηγητών και από συγγράμματα θα διαβάσετε ότι ο Χριστός είναι πλάσμα φαντασίας και ότι δεν υπήρχε ιστορικό πρόσωπο εν επί της γης. Έχουμε τέσσερις αποδείξεις ότι ο Χριστός υπήρχε. Ποιες είναι οι αποδείξεις? Πρώτον είναι οι μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες? Τέσσερες μάρτυρες που σπανίως παρουσιάστησαν στην ανθρωπότητα με τόση αξιοπιστία όπως παρουσιάζονται αυτοί. Ο ένας μάρτυρας είναι ο Ματθαίος, ο δεύτερος είναι ο Μάρκος, τρίτος ο Λουκάς, τέταρτος ο Ιωάννης. Έξοχη φυσιογνωμία. Τι είχαν να κερδίσουν αυτοί? Κέρδισαν τίποτα? Κέρδισαν τίποτα απολύτως? Από όχι μόνο δεν κέρδισαν, όχι μόνο εγκατέλειψαν πατέρα και μητέρα και φιλτά τους και γυναίκα και παιδιά, και ρίχθησαν στη μεγάλη περιπέρεια του κηρύγματος και έβρουν τραγικών θάνατων. Αυτοί όλοι είναι ποτέ δυνατόν να πουν ψέματα, προς τι να πουν ψέματα, προς τι να μαρτυρήσουν, προς τι να δώσουν τη μαρτυρία τους τέτοια, ποιο το συμφέρον τους? Επλανήτησαν. Μα τόσοι πολλοί να πλανηθούν, πώς επλανήτησαν? Αυτοί βεβαιώνουν ότι είδαμε με τα μάτια μας, ακούσαμε, ήμαθα απτόπτε και αυτοίκοοι των μεγαλείων του Χριστού. Αλλά αφήσουμε αυτούς τους τέσσερας αξιολόγους μάρτυρας. Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα μάρτυρα ο οποίος είναι καταπέρτης. Είναι ογκόλυθος. Και φτάνει ο μάρτυρας ένα και μόνο όνομα, ένα και μόνο όνομα στην ιστορία, φτάνει να αποδείξει ότι Χριστός υπήρξε, υπάρχει και δεν υπάρχει σε όρας. Και το όνομα αυτό ποιο είναι? Ο Παύλος ο Απόστολος. Παύλος. Διαβάστε το Χόλτζερ τη μετάφραση «Ο Παύλος», ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, μνημειώδες βιβλίο. Διαβάσατε το, να δείτε εκεί πέρα οποία αξία έχει η μαρτυρία του Παύλου του Αποστόλου. Τι ήταν αυτός? Ήταν εχθρός, ήταν θανάσιμος εχθρός. Άφριζε, ήθελε να εξοντώσει τελείως το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όμως αυτός ξαφνικώς κάνει στροφή, όχι 5 μοιρών, όχι 10 μοιρών. Όσοι είναι στα θαλάσσας, πλέον στα θαλάσσας, όσοι έχετε πατέρες ναυτικούς που πλέον στους μεγάλους θαλάσσας, θα σας έχουν πει σπάνιον το παράδειγμα. Να κάνει ο ναύτης, να κάνει στροφή το πιδάλιον 180 μοιρών. Σπάνιον το μοιρών. Έκανε τόση μεγάλη μοιρών. Έκανε τεραστία κίνηση, μεταβολή, ριζική κίνηση. Από δύση προς ανατολή. Πώς μετεβλήθη? Το ερώτημα των απάντητων είναι αδύνατο. Μετεβλήθη διότι μεγάλο γεγονός συνέβη στη ζωή του, και έτσι ο Παύλος
ο οποίος ήταν εχθρός, θανάσιμος το εχθρό, έγινε διαπρίσιο κήρυξη και ως χρυσάετος επέταξε Ανατολή και ρίση και κήρυξη των Χριστών. Ο Παύλος είναι ο μεγαλύτερος μάρτης της υπάρξεως και της ζωής του Κυρίου μόνος του Χριστού. Μαρτυρία λοιπόν, τέσσερες μάρτυρες. Λίγοι είναι, γιατί είναι λίγοι. Λίγοι, λίγοι. Το Μέγα Αλέξανδρο πίστομα, ποιος δεν βγει ότι υπάρχει Αλέξανδρο. Ένας μόνο, ο Αριανός. Δεν έχουμε άλλους. Δεν είχε ιστορικούς. Ητύχησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ενώ άλλοι ασήμαντοι είχαν πολλούς βιογράφους, ο Μέγας Αλέξανδρος ητύχησε και δεν είχε Ηρόδοτον και Θουκυδίδην ιστορικών. Και η ζωή του περιγράφεται πενιχρός, τόσο Απολληνικάς πηγάς, όσο και λοιπά. Κι όμως, μόνο ότι ένας τον μαρτυρεί, δεν ευρέθηκε κανείς από το δεν υπήρξε Μέγας Αλέξανδρος. Και αν δώναμε σημασία στον Αριανόν, διότι περιγράφει την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα δώσουμε σημασία στους τέσσερες αυτούς μάρτυρες, οι οποίοι όχι απλώς έγραψαν, αλλά και με το αίμα τους εβαίωσαν ότι Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνας. Τέσσερες μαρτυρίες είναι μικρές, και ρωτώ, ποιος μαρτυρεί ότι υπήρξε Σοκράτης. Σοκράτης ποιος μαρτυρεί. Δύο μαρτυρούν. Δύο, ο Πλάτων και ο Ξενοφών, οι δύο μαθητές του. Και αυτοί και πιστεύουμε στις μαρτυρίες αυτών, διότι δεν έγραψε όπως ο Χριστός, δεν έγραψε ούτε μία λέξη, έτσι και ο Σοκράτης ούτε μία λέξη δεν έγραψε. Κι όμως πιστεύουμε στον Ξενοφόντα, πιστεύουμε στον Πλάτωνα, μόνο ότι η ζωή των παρουσιάζει ορισμένα σκερά στιγμά και δεν φτάνουν ποτέ ούτε ο Πλάτων ούτε ο Ξενοφόν, ποτέ δεν φτάνουν. Και λοιπόν, και δεν φτάνουν ποτέ οι δύο αυτοί. Με ο Πλάτων και ο Ξενοφών την αξία την οποία έχουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές μαζί με τον Απόστολο. Και πιστεύουν ότι υπάρχει Ξενοκράτης. Και δεν αμφισβητεί κανείς ότι δεν υπάρχει Σοκράτης. Και όμως αμφισβητούν ότι δεν υπάρχει Χριστός. Διότι έχουν συμφέρον να αρνηθούν. Διότι όπως σας είπα, εάν δεν υπάρχει Χριστός, τότε το παν διαλύεται και καταστρέφεται. Υπάρχει Χριστός, το μαρτυρούν. Οι τέσσερες Ευαγγελιστές, το μαρτύριο Παύλος, ο Απόστολος, το μαρτύριο ποιο. Τούτο είναι. Τούτο είναι. Τούτο είναι. Κι αν λείπει τούτο το βιβλίο, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ιστορικό. Γιατί θα ήταν μακρός, θα ήταν πολύ μακρός ο λόγος, εάν σας έλεγα γιατί. Γιατί. Εδώ μέσα, κάθε βιβλίο είναι καρπός του συγχρόνου πνεύματος. Ένα βιβλίο που γράφεται απηχεί τα σκέψεις της συγχρόνου εποχής. Μια εφημερίδα με τα 100 χρόνια, όποιος ανοίγει την άλλη την εφημερίδα, θα λέει μα τι κάθανται αυτοί οι άνθρωποι και ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Άλλος κόσμος, άλλες ιδεολογίες, άλλες αντιλήψεις θα επικρατούν στον κόσμο. Κάθε βιβλίο και κάθε περιοδικό είναι απόϊχος του συγχρόνου πνεύματος. Ένα βιβλίο δεν υπήρξε ποτέ απόϊχος του συγχρόνου κόσμου. Υπήρξε απόϊχος του ουρανού. Και είναι αυτό. Οι ιδέες του προπορεύονται αιώνων ολοκλήρων. Προπορεύονται και προπορεύονται. Και έχουν έσχατε ιδέες, επρώτε ιδέες, αλλά και έσχατε ιδέες της ανθρωπότητας, οι ιδέες του Χριστού. Όλες τις ξεπερνάνε, φεύγουν. Μένουν. Ως άστρα φωτεινά, ως μετέωρα, ως γαλαξία του σύμπαντος, που φωτίζουν την ανθρωπότητα ολόκληρο. Εδώ δεν υπάρχει Ταλμούδ. Εδώ δεν υπάρχει Ουδαϊκή σκέψη. Εδώ δεν υπάρχουν εσέοι. Εδώ δεν υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις, η πλουτοκρατική ή άλλα αντιλήψεις του κόσμου. Εδώ υπάρχει ένα ουράνιο βιβλίο, άνωθεν. Το να πούμε ότι το βιβλίο αυτό το εφαντάστησαν οι ψαράδες της Γαλιλαίας, είναι ένα θαύμα μεγαλύτερο από το θαύμα. Εκείνο το οποίο περιγράφουν οι Απόστολοι. Ή των αδύνατων, η μικρά διάνοια των αλλιέων και των γραμματέων και των μαθητών του Χριστού και του Παύλου όλων επηρεασμένων από το σύγχρονο πνεύμα να γράψουν βιβλίο το οποίο προπορεύεται των αιώνων ολοκλήρων και το οποίο θα είναι το έσχατο, το άλφα και το ωμέγα της ανθρωπότητας. Πρώτη, υπάρχει Χριστός. Το ομολογούν σύγχρονοι Ιουδαίοι, Ρωμαίοι και Έλληνες. Υπάρχει Χριστός, το αιώνων με το αίμα τους. Οι Ευαγγελιστές και οι μάρτυρες του Χριστιανισμού. Υπάρχει Χριστός, το μαρτυρεί Παύλος. Υπάρχει Χριστός, το μοναδικό βιβλίο εις τον κόσμο. Υπάρχει Χριστός. Ποιος το βιβλίο. Αν μπορείς να μετρήσεις τις ακτίνες του βιβλίου,
Και όπως είναι ανόητος να πει κανείς, δεν υπάρχει ήλιος. Δεν υπάρχει ήλιος. Τι λες, δεν υπάρχει. Έβγα έξω τον Ιούλιο μήνα και αν υποστηρίζω δεν υπάρχει ήλιος, τον Ιούνιο μήνα που το θερμόμετρο είναι 37, μείνε εκεί και θα πάθεις ηλίαση και θα έρθει ο κάτω να σε προσελέξει βλάκα και ηλίθιε. Λοιπόν, όπως λοιπόν ηλίθιος, εκείνος ο οποίος εν μηνύει Ιουλίων, κάτω από τον καυστικό ήλιο, λέγει ότι δεν υπάρχει ήλιος, κατά πρώμοιον τρόπον είναι ανόητος αυτός ο οποίος δυσχυρίζεται ότι ύστερα από 20 αιώνας να λέγει ότι δεν υπάρχει Χριστός. Όχι, είναι εκατομμύρια. Εδώ και στην Πτολεμαΐδα γίνονταν ασκαφές. Προ τρεις χιλιάδες χρόνια, τέσσερις χιλιάδες χρόνια, κάτω στα βάθη, μυστήρια πράγματα, στρώματα από άνθρακες και μέσα στα στρώματα των ανθράκων υπάρχουν λείψανα παλαιοντολογικά και από τα λείψανα εκείνα που υπάρχουν συμπεραίνουν οι γεωλόγοι ότι υπήρχε εποχή που ο άνθρωπος ζούσε. Όπως λοιπόν ο γεωλόγος από τα στρώματα που υπάρχουν μέσα στη γη συμπεραίνει υπέρ της υπάρξεως ανθρωπίνης ζωής και άλλο, έτσι και εμείς σύζονται στην ιστορία και βυθιζόμενοι κάτω στην ιστορία ακούμε φωνάς εκατομμυρίων ανθρώπων ότι ο Χριστός υπήρχε, ότι ήταν το ιστορικότερο πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Είναι η ιστορία των αιώνων και πρέπει να αποθάνει και ο τελευταίος χριστιανός για να συνειδησιστώμεν ότι δεν υπάρχει Χριστός. Ορθώς είπε ένας νεότερος φιλόσοφος της Ευρώπης ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, περισσότερο ζωντανός από όλους τους ζωντανούς της γης. Αγαπητά μας παιδιά, θα μου επιτρέψετε να κλείσω τη σύντομη αυτή ομιλία δίνοντας μια απάντηση πενιχρά στο τεράστιο αυτό ερώτημα που θέτει η απιστία στον αιώνα μας, μόνο ότι γνωρίζω ότι κατά την ανθρώπων θα αγαναχτείτε και εσείς, διότι ασχολήθημαι με θέμα το οποίο είναι εκτός της αμφισβητήσεώς σας. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω το εξής. Θα έχετε ακούσει όλοι, παραβολικώς ομιλώ, θα έχετε ακούσει όλοι για ένα μεγάλον Άγγλων ποιητή. Όπως εμείς έχουμε τον Όμηρον, όπως εμείς έχουμε τον Όμηρον που έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια, οι Άγγλοι έχουν τον Σέξπιρ, μεγάλος ποιητής. Κάθε έθνος έχει τους ποιητάς του. Έγραψε υπερήφημα έργα, αθάνατα έργα. Ένα από τα έργα αυτά του Σέξπιρ, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κανείς, το συνιστώ να το διαβάσετε, είναι ο Άμπλετ. Τι ήταν ο Άμπλετ? Μια ιστορία η οποία κέντρον έχει την διαφθαρμένη αυλή της Δανίας. Είναι το περίφημο, καμιά φορά ακούτε, κάποιο σάπιο υπάρχει στη Δανία. Όταν θέλουν να περιγράψουν ένα σκάνδαλο, λένε ότι κάποιο σάπιο υπάρχει στην Γαλλία ή στην Δανία. Αυτό το είναι γραμμένο μέσα στο Άμπλετ. Όπως επίσης μέσα στο Άμπλετ είναι γραμμένο ότι κι αν ακόμα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει ένα. Δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει Θεός στα άστρα του ουρανού. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός ποιο είναι. Η φωνή της συνειδήσεως. Ω, η φωνή της συνειδήσεως. Εισαγγελέας αδίστακτος. Αυτή τη φωνή της συνειδήσεως ζωγραφίζει στο περίφημο έργο του ο Άμπλετ, ο αυτός ο Σέξπιρ. Εκεί γράφει ότι ας πλένεις το χέρι σου με όλα τα αρώματα της Αραβίας. Ας πλένεις εσύ ο πόρνος το κορμί σου με όλα τα λουτρά. Ας πλένεις εσύ το σώμα σου με όλα τα νερά των ποταμών. Είναι ακάθαρτο, φωνάζει μέσα η ψυχή. Όταν το σώμα είναι λερωμένο και όταν τα χέρια είναι λερωμένα με εγκλήματα. Δεν φτάνει εξωτερική πλήση, αλλά χρειάζεται εσωτερική πλήση και καθαρμός. Αυτός λοιπόν και στον Άμπλετ, για να παιχτεί το έργο αυτό χρειάζεται 30 πρόσωπα, 30-40 πρόσωπα. Ένα έργο ήθελα να το ανεβάσω στο θέατρο. Και είχαν για να αναβαστεί στο θέατρο ο Άμπλετ, έπρεπε να προσταστούν 30 πρόσωπα. Ξέρετε πολύ καλά από θέατρο, μέσα από τα 30 πρόσωπα ένα είναι το πρωταγωνιστού, το πρώτον, ο σπουδαιότερος. Πέραξ αυτού κυκλούνται ως περιάξονα όλα τα άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, ένας διάσημος ηθοποιός Άγγλος ανέλαβε να παίξει το σπουδαιότερο πρόσωπο του Σεξπηρίου δράματος, του Άμπλετ, να παίξει τον Άμπλετ. Κοπίασαν, δουλέψαν και περιμέναν να δώσουν την παράσταση ενώπιον των βασιλέων, ενώπιον της αριστοκρατίας του Λονδίνου. Αλλά αρρώστησε ο πρωταγωνιστής. Ο αρρωστής αρρώστησε. Και όταν αρρώστησε ο πρωταγωνιστής, τότε συνήθιε ο θείασος και διχάστηκε ο θείασος. Άλλοι είπαν αναβολή.
εφόσον αρρώστησε ο πρωταγωνιστής, να μην το παρουσιάσουμε το έργο. Οι άλλοι είπαν, όχι, και τι είναι ο πρωταγωνιστής, και τι είναι ο πρωταγωνιστής, και τι είμαστε εμείς. Η κομπάρση παρουσιαστήκε και λέει, ότι μπορούμε να τον καταδικάσουμε τον πρωταγωνιστή. Μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Και τέλος πάντων ενίσχυσε η θεωρία εκείνων ότι μπορεί να παιχτεί το έργο του Άμπλετ, των Σεξπίρων έργων, χωρίς τον πρωταγωνιστή. Επέχει το αποτέλεσμα. Ιχτρά αποτυχία. Ιχτρά αποτυχία. Πετούσανε μαξιλιάρια επάνω στο θέατρο. Πία. Τι θέλω να πω μετά αυτό. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι δράμα. Σεξπίριον δράμα είναι. Πρόσωπα. Υπουργοί σημερινοί μετά 100 χρόνια θα ψάχνουν να βρουν ποιος μας κυβερνάει. Ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιος είναι πρόεδρος της κυβερνήσεως. Θα ψάχνουν όπως και εσείς. Ψάχνουν να βρούμε πριν 100 χρόνια ποιος κυβέρνησε την μικρά αυτήν γωνία της γης. Μετά 200 χρόνια χάνονται. Πρόσωπα τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο. Πολλά παίζουν κομπάρση μέσα στο μεγάλο αυτό θέατρο της ζωής. Σε εξπίριον δράμα. Το κύριο πρόσωπο της ιστορίας. Το κύριο πρόσωπο της ιστορίας. Πρωταγωνιστούν πρόσωπο. Είναι ο Κύριος ημών Χριστός. Όλοι πέρας εγίνον. Υμνείτε και περιψούτε εις πάντα τους αιώνας. Αμήν. Αλλά αγαπητοί δεν τελείωσα. Δύο λέξεις και τελειώνει. Και ότι ο Χριστός μας είναι ο άξον, ο ασύγκριτος άξον, πέρεξ του οποίου περιστρέφεται ο κόσμος ολόκληρος. Είναι ακόμα και η μαρτυρία ενός μεγάλου Ρώσου διανοητού, ο οποίος θεωρείται προφήτης της ρωσικής γης. Ότι είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, υπήρξε αυτό το πνεύμα το οποίο καταδικάστηκε επί τσαρικού καθεστώτος εις τη Σιβηρία. Και μαζί του δεν πήρε τίποτε άλλο. Τούτο πήρε μαζί του. Και πάνω από αυτό το τρομερό βιβλίο βγήκαν τα αριστουργήματα του Ντοστογεύσκη, τα οποία και μέχρι σήμερα εκδίδει και αυτό ακόμα το άθεο καθεστώς, και τα οποία κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, και τα συνιστώ να τα διαβάσετε ιδίως στους αδελφούς Καραμαζόφ. Και το τιμωρία και έγκλημα είναι σεξπίρια δράματα, ανώτερος του Σέξπιρ ο Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, τον πήγανε στην ερημιά. Κάποιος φοιτητής της Μόσχας της εποχής εκείνης, επηρεασμένος από το πνεύμα της αθεΐας και απιστίας, τον επλησίασε τον Ντοστογεύσκη και του λέει, πιστεύεις εσύ? Το είπε σε μια εποχή που είχε γίνει θρύλος ο Ντοστογεύσκης. Όχι για τη συγγραφή του, αλλά διότι εκείνα το οποίο πίστευε, λάβεται υπόψη ότι καταδικάστηκε εις θάνατον. Ένα δευτερόλεπτο, ένας κοζάκος ταξιδρόμος από τη Μόσχα, ας σταματήστε αυτήν τη ζωή του Ντοστογεύσκη. Ένα λεπτό και τι είχε τελεστεί. Και περιγράφει αυτή τη στιγμή της τελευταίας του ζωής ο Ντοστογεύσκης. Λοιπόν, τον ρώτησε ένας φοιητής, φαντασμένος, επηρεασμένος από το πνεύμα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Λέει, εσείς, λέει, παγκόσμιος λογοτέχνης τώρα, πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω στον Χριστό! Μα πιστεύεις? Πιστεύω στον Χριστό όπως η μάνα μου! Και τον ρωτάει εκτρίτου, κι αν έρθει εποχή που η επιστήμη θα αποδείξει ότι ο Χριστός είναι παραμύθι, εσύ θα κάνεις? Και απήντησε με βροσερό βλέμμα, τον κοίταξε το φοιτητάριον, ο Ντοστογεύσκης, ο κολοσσός της λογοτεχνίας, του λέει, δεν πιστεύω ότι θα έρθει ποτέ τέτοια εποχή, τέτοιος κόσμος. Δεν πιστεύω να έρθει ποτέ που επιστήμη, διότι η επιστήμη που γράφεται όχι με μικρόν έψιλον, αλλά με κεφαλαίον έψιλον, γονατίζει μπροστά στον Χριστό και προσκυνάει τον Χριστό. Δεν πιστεύω να έρθει τέτοια εποχή που επιστήμη θα μνηθεί τον Χριστό. Μα λέει, μπορεί να έρθει. Εάν έρθει λοιπόν εποχή, κατά την οποία τυφλή επιστήμη, λέει ο Ντοστογεύσκης, αρνηθεί τον Χριστό, εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό. Πιστεύω πως η γιαγιά μου, πιστεύω πως η γενναία όλων των Ρώσων. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο παρόμοιο λέγει και ο δικός μας Παπαδιαμάντης, που λέγει, μέσα εδώ στην Αθήνα, με το πνεύμα του Ροίδη και το πνεύμα των Αθέων, είχαν ανοιχθεί τα πάντα. Ένα στεκότανε, με στην άβυσο της αθείας και πιστείας, ένα στεκότανε ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω, αγαπώ, λατρεύω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο διαποτίζει τα συγγραμματά, τα οποία έχουν και Σεξπίριον και το Στογεύσιον πνεύμα, ο νεότερος εδώ συγγραφέας, όπως είναι ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω. Και δεν πιστεύω μόνο αυτοί. Ό,τι ωραίο, παιδιά, 50 χρόνια δουλεύω μέσα στο έθνος μου, με πολλές περιπέτειες, με κινδύνους με θανάτους. 50 χρόνια
Έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνω. Ούτε ωραίων, ούτε υψηλών, ούτε μέγα, ούτε ουράνιων. Το είπε ο Χριστός. Δεν υπάρχει πέρα τούτου τίποτε άλλο. Γι' αυτό τελειώνω και εγώ και σας λέγω, αγαπητά μου παιδιά, εγώ είμαι η Δύσης. Ζήστε Ανατολή. Η ωραία Ανατολή. Που αν δουλέψετε χριστιανικά, θα πλάσετε μια καινούργια πατρίδα, μια ωραία πατρίδα άστρων του ουρανού και μετέωρων του κόσμου ολοκλήρου. Τελειώνω και λέγω, συνοψίζουν όλη την δασκαλία αυτή, την πενιχρά δασκαλία και τονίζουμε όλη την οτομνημόνου μου. Όπου είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Είναι στο σπίτι, είναι στην αγορά, είναι στο εμπόριο, είναι στα δικαστήρια, είναι στο στρατόνα, είναι στην κυβέρνηση, είναι στην εκκλησία. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι η αλήθεια. Όπου λείπει ο Χριστός, εκεί είναι το ψεύδος. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η δικαιοσύνη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι αδικία και αρπαγή. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το μίσος του άγριον. Όπου είναι ο Χριστός, είναι το φως. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το σκότος. Όπου είναι ο Χριστός, είναι ο παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι η κόλασης. Και κόλασης, κόλαση έγινε η γη. Γιατί σταυρώσαμε κλαίω τον Χριστό. Ο νεότης, ο νεότης ελληνική. Πίστευε τον Χριστό. Υπράνω μικρών ονομάτων, ταπεινών ονομάτων. Πρωταγωνιστής του βίου σας, της ιστορίας σας, του κόσμου, είναι ο Χριστός. Και μόνο ο Χριστός. Και τροποποιών. Αλλάζω λίγο το στίχο του εθνικού μου ποιητού, του εθνικού μας ποιητού λέγω. Ο νεότης ελληνική. Κλείσε με στην καρδιά σου τον Χριστό για να σταθείς κάθε είδους μεγαλείων.